Στο φω τη δημοσιότητα ήρθε βίντεο ντοκουμέντου από τη στιγμή των πυροβολισμών του αστυνομικού στα επεισόδια που συνέβησαν την Τετάρτη 5 Απριλίου έξω από την ΑΣΟΕ στο κέντρο τη Αθήνα. Τα επεισόδια που ξέσπασαν πήραν άλλη τροπή όταν μια ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκαν σε ένα περιπολικό που βρισκόταν στο σημείο πετώντα πέτρε. Τότε και πρώτου κινδύνου το περιπολικό να αποκλειστεί από τους αναρχικούς, ακούστηκαν πυροβολισμοί που έριξε ένας αστυνομικός στον αέρα ώστε να ξεφύγει από εκεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την ώρα που έστειναν οδοφράγματα με φωτιές, το περιπολικό πέρασε από το σημείο και δέχθηκε επίθεση με βόμβες Μολότοφ και Καδρόνια. Ο ένας από τους δύο προκειμένου να καταφέρουν να ξεφύγουν πυροβόλησε τέσσερις φορές τον αέρα για εκφοβισμό. Ο αστυνομικός συνελήφθη. Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί ανέφεραν στου ανωτέρου του ότι όταν δόθηκε η εντολή βρίσκονταν ήδη στην οδό Πατησίων και ότι δεν μπορούσαν να στρίψουν δεξιά σε κάποιο κάθετο δρόμο, αλλά ούτε και να φύγουν από το σημείο λόγω τη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μόλι οι τρει αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό δέχτηκαν την επίθεση και εγκλωβίστηκαν, οι δύο από αυτού βγήκαν έξω και άρχισαν να τρέχουν. Ο ένα από του δύο φέρεται να φώναξε. Πάμε να φύγουμε, θα μας κάψουν ζωντανού. Ο τρίτος ωστόσο έμεινε πίσω στη θέση του οδηγού επιχειρώντας να διαφύγει με το περιπολικό.